Μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε κατοικία και υποστατικά του 52χρονου στη Λεκατάμια, εντοπίστηκαν ένα στρατιωτικό καπνογόνο, ένα αεροβόλο όπλο, μεταλλικές χειροπέδες και μια συσκευή εκένωσης ρεύματος. Στη συνέχεια, τα μέλη της αστυνομίας διεξήγαγαν έρευνα στο γραφείο του 52χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν ακόμα μια συσκευή εκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μια φωτοβολίδα, ένα σπρέι εκτόξευσης επιβλαβών αερίων, ένα σιγαστήρας όπλου, ένα αεροβόλο με διόπτρα λέιζερ και σιγαστήρα, ένα πλαστικό αεροβόλο πιστόλι, ένα όπλο χρωματοσφαίρισης και 21 εργοστασιακές κροτίδες. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την διήμερη κράτησή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απειλών και βία στην οικογένεια. Σε μια άλλη περίπτωση, 22χρονος βρισκόταν στο όχημα της κοπέλας του στη λεωφόρο Σταυρού, όταν αστυνομικοί του ζήτησαν να δώσει τη συγκατάθεσή του για δεξαγωγή έρευνας στο αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο λίγο παραπέρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν ένα στρατιωτικό τυφέκιο G3, 200 σφαίρες σφραγισμένες, στρατιωτικοί ξυφολόχοι, ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο και 3 κατσαβίδια. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κεντρικό αστυνομικό σταθμό και ανέφερε στους ανακριτές ότι το στρατιωτικό τυφέκιο του εξοπλισμός του ανήκει και τα είχε στο όχημα διότι είχε κληθεί έφεδρος. Ο 22χρονος κατηγορήθηκε για παράνομη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και αφέθηκε ελεύθερος για να κληθεί αργότερα στο δικαστήριο.